Καλησπέρα. Σήμερα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό που πρωτίστως κοιτάξαμε είναι πώς θα περιορίσουμε τον ΠΑΟΚ και τα ατού του, το συνδυαστικό και γρήγορο παιχνίδι που κάνει. Και αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Στο πρώτο ημίχρονο το καταφέραμε αυτό, όμως υπήρξαν θέματα που μας δημιουργούσαν ιδιαίτερα τα πλάγια, η πλάγη της τετράδας του ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ίσως θα μπορούσε να είναι και 0-0 το ημίχρονο γιατί δεν έγιναν πολλές φάσεις. Όμως δεχτήκαμε αυτό το γκολ, το οποίο μας ανάγκασε να αλλάξουμε σχηματισμό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση με 0-1 στο ημίχρονο να βάλεις αμυντικό και να βγάλεις επιθετικό παίχτη. Όμως θεωρώ ότι ήταν η αναγκαιότητα να γίνει και έτσι έγινε. Αυτό μας βοήθησε ώστε να έχουμε μια πιο μεγάλη σιγουριά στα μετόπισθεν και να γίνουμε πιο επιθετικοί μπροστά, εξασφαλίζοντας ένα πιο ελεύθερο Μπερτόλιο σε χώρο μπροστά του Σκουρμπέλη και Ιγκλέσιας. Η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο έβγαλε περισσότερο πάθος, τη βοήθησε και τον γκολ που σημείωσε γρήγορα βέβαια. Έβγαλε επιθετικότητα, έβγαλε αντεπίθεση και θα μπορούσε εκτός από τον γκολ της νίκης να έχει σημειώσει και άλλα γκολ. Ο ΠΑΟΚ είχε τρεις πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά, οι οποίοι οι δύο πίσω το Μάκο, ο Πέλκας και ο Ζαΐρο, μπορούσαν να εξελιχθούν και σε εξτρέμ και σε φόρ περιοχής. Αυτό που συγκόνιζε λίγο τη δουλειά των μπακ μας, αν έπρεπε να πάνε στον ακραίο της τετράδας ή αν έπρεπε να πάνε μέσα στον εσωτερικό παίχτη. Αυτό το ξέραμε το πρόβλημα. Γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε δύο φόρο ώστε να περιορίσουμε τους τρεις στόπερ που κατέβαζαν την μπάλα. Είχαμε δει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι κατέβαζαν πάρα πολύ την μπάλα και ανάγκαζαν τον αντίπαλο να μένει πολύ πίσω. Εμείς βάλαμε δύο φόρο ώστε να μην γίνεται αυτό και να μην κλείσουμε την ομάδα πίσω, όμως μειονεκτήσουμε στις πλευρές. Γι' αυτό το λόγο πήραμε τη δύσκολη απόφαση στο ημίχρονο με τους συνεργάτες μου να βάλουμε τρίτο στόπερ ώστε να εξασφαλίσουμε τα man to man μέσα στην περιοχή μας, να απελευθερώσουμε τον Λούι και τον Γιαννούλη αρχικά ή τον Παντελιάδη μετά, ώστε να μείνουν απερίσπαστοι στους ακραίους της τετράδας και να μην γίνεται αυτή η σύγχυση. Θεωρώ ότι αυτό λειτουργήσε καταλυτικά, γιατί η ομάδα πήρε μια οργάνωση αμυντική τόσο καλή που της επέτρεπε να έχει μεγαλύτερη πίστη μπροστά. Προσωπική νίκη δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Και όποιος θεωρεί ότι την έχει καταφέρει, να έρθει να μας το πει. Η νίκη ανήκει σε όλους. Στους παίχτες πάνω απ' όλα που υδρώνουν και ματώνουν και αγωνίζονται, στους προπονητές που προβληματίζονται και σκέφτονται πάρα πολύ μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες για αυτή την επιλογή και είναι πολύ άσχημο αυτό για την ομάδα, δική την ομάδα, δική και το παιδί που μπαίνει και όλους τους συμπαίκτες του. Αλλά να ξέρετε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το καλό της ομάδας και μόνο αυτό. Είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Εγώ αυτό που προσπάθησα πάνω απ' όλα, πέραν από τακτικές, συστήματα, καλύψεις και ιστορίες αυτά που λένε εμείς οι προπονητές, ήταν να βγάλω το τζαμπουκά από αυτά τα παιδιά. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ, και εγώ και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου, να τους βγάλουμε αυτό το πάθος, αυτό το τζαμπουκά που βγήκε από την ώρα που μείναμε με 10 παίκτες με την Ξάνθη. Άσχετα που δεν ήρθε το τρίποντο με την Ξάνθη, η ομάδα έβγαλε αυτό το στοιχείο από μέσα της και πιστεύω ότι αν τη συνοδεύει αυτό θα έχει και άλλα θετικά αποτελέσματα. Καλό είναι να μην μικραίνουμε την ομάδα μας. Πάω και είναι μια τεράστια ομάδα. Καλό είναι να μην μικραίνει ο καθένας στην ομάδα του. Εγώ γενικότερα δεν ασχολούμαι με τους διαιτητές, ούτε στα υπέρ ούτε στα κατά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο Αστέρας στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ ανώτερος του ΠΑΟΚ, διεκδίκησε την νίκη και μάλιστα με μεγαλύτερο εύρος από αυτό που επέτυχε. Και πρέπει ο καθένας σαν προπονητής να ασχοληθεί με τα κακό σκήμενα τα αγωνιστικά. Δεν θεωρώ ότι μας έδωσε κάποιο πέναλτι, ότι άφησε κάποιο offside ο διαιτητής, ότι έκανε κάποιο 38 λάθος. Είδατε εσείς κάποια φάση που να είναι τόσο σοβαρή ώστε να την πούμε? Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Μία πρόχειρη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι υπέστη διάστρεμα, χάνει και την ΑΕΚ. Αλλά είναι πρόχειρο αυτή τη στιγμή, είναι η πρώτη εικόνα, αύριο θα αξιολογηθεί καλύτερα.
Αλλά αφορμής δοθήσεις με αυτή την ερώτηση, θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο αριστερά μπακ πάρα πολύ καλά, δύο αριστερά μπακ που χτυπούν την πόρτα της Εθνικής Ελλάδος και τα δύο, και ο Γιαννούλης και ο Παντελιάδης. Είναι πολύ δύσκολο για μένα όταν είναι να αφήσω ένα από τα δύο παιδιά έξω, γιατί είναι παίχτες πολύ ποιοτικοί, υποστηρίζουν τη θέση τους σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Αυτό που θα προσπαθήσω είναι να ισομοιράζω το χρόνο ώστε να παίζουν και τα δύο παιδιά, να βοηθούν τον Αστέρα και να βοηθούνται από τον Αστέρα στην προσπάθεια που κάνουν. Αποφασίζοντας από πριν, σχεδιάζοντας το πλάνο του αγώνα, να παίξουμε δύο φορ για να περιορίσουμε την τετράδα του ΠΑΟΚ, γιατί αν δεν το κάναμε αυτό, θα αναγκαζόμαστε να είμαστε συνέχεια σε θέση άμυνας. Οι τρεις του ΠΑΟΚ, βλέποντας ειδικά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ή ο Βίτορ ή ο Τζαβέλας, ανέβαιναν πολλά μέτρα μέσα στο γήπεδο και ανάγκαζαν τον αντίπαλο να γυρίσει πολλά μέτρα πίσω. Εμείς θέλαμε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση και βάλαμε δύο φορ, όπως ήταν ο Παπαδόπουλος με τον Γιάννου. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξαμε έναν πολύ ποιοτικό παίχτη μας, τον Μπερτόλιο, να αγωνιστεί στα αριστερά, που είναι μια θέση γνώριμη για αυτόν πάρα πολύ. Και να μην το χάσουμε τα ποιοτικά στοιχεία που έχει. Όταν έπαιρνε ο Αστέρας την μπάλα, είχε την εντολή να κλείνει μέσα στην πλάτη τον αμυντικό χαφ Τζιόλι και Γκολάσα, ώστε να επιτελέσει τα χρέη του. Αλλά έπρεπε ταυτόχρονα, όταν χάναμε την μπάλα, να είναι αριστερά, για να μην αφήσει το αριστερό μας μπακ 2-1-2-1. I don't know what happened on half time because we did one very good first half and from the time coach of the PAOK wore second half. Δεν ξέρω τι συνέβη στο ημίχρονο. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε τη χειρότερη μας εμφάνιση από τη στιγμή που έχω έρθει στον ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει λόγος If it was any special reason for the substitution of Zairo, and why did you choose to change side Rodriguez, to put it on the left? Because on the right he seemed to have more space and was better. Zairo out because I didn't want to satisfied. And with Klaus, I was thinking to have one striker who will be more danger for the goal. Ο Ζάιρο αντικαταστάθηκε γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος από την εμφάνισή του στο πρώτο ημίχρονο και με τον Κλάους. Ο Κλάους μπήκε γιατί ήθελα να έχω έναν επιθετικό, έναν striker μέσα για να είναι πιο κοντά στον goal. And Gary on the left because he's more danger on the left and also Leos had some problems and he need to go out. Και ο Γκάρι πέρασε αριστερά γιατί είναι πιο επικίνδυνος όταν αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα και ο Λέοβατς είχε κάποια προβλήματα και έπρεπε να αντικατασταθεί. Κύριος Καραμητρούς. Why did you choose not to make a third substitution since the final minute the team performance was not good? Because we didn't have on the bench the strikers anymore. There wasn't offensive players, so I couldn't put anybody because Berbatov is injured and Mista also, so we didn't have any solution. That's the reason. Δεν είχαμε κάποια λύση στο επιθετικό κομμάτι από τη στιγμή που ήμασταν πίσω στο σκόρ. Ο Μπερμπάτοφ είναι τραυματίας, ο Μιστακίδης το ίδιο. Δεν είχα κάποιον επιθετικό γενή ποδοσφαιριστή να χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό έγινε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι στο υπόλοιπο κομμάτι της ομάδας. I don't want to comment now because I'm not maybe. This is not a good moment. I'm just angry about this game. I'm just disappointed about this last 45 minutes. And disappoint also some players. Expecting more from some players, you know. And because each of them need to give some contribute, you know, in the end. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τώρα το σύνολο αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από αυτό το παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι είναι απογοητευμένος από την εμφάνιση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και είμαι απογοητευμένος και από την απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών, γιατί θα έπρεπε όλοι να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην απόδοση της ομάδας. You know, in the team there are normally players and there are players who need to make the difference. It's all team in the world. And here maybe we need more players who make the difference in the end. Because
It's not possible that Klaus, you know, not Klaus, Robbie Mack scored how many goals, you know? 10. And after there is a Pelkas, I think, with 3-4. This is not possible, you know, because in the end, you need to score goals. And to need to score goals, somebody in the front need to be better than the guys who is marking him. And then in that case, you can win because somebody is doing the difference. So I believe, or we don't have that kind of players too much, or that kind of player are not playing good. This is my little explanation, if I can say it, very honest. And don't think it's always about coach, eh? Because in the end, you know, maybe don't play the position and the football and the style, you know. So this is my honest opinion about this problem, eh? Σε όλες τις ομάδες του κόσμου υπάρχουν ποδοσφαιριστές της ομάδας, ας πούμε, και ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά, που ξεχωρίζουν. Εμείς ίσως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρερ ο Μακ με 10 γκολ και μετά είναι ο Πέλκας. Και δεν no είναι αυτό. Ούτε ο Πέλκας. Δεν γκολς. Αν γκολς, οκ. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη ποιότητα ποδοσφαιριστές που να είναι καλύτεροι από αυτούς που τους μαρκάρουμε. Και η άποψή μου είναι ή ότι δεν έχουμε αρκετούς παίχτες, ή οι παίχτες που έχουμε που είναι καλοί δεν αγωνίζονται μέχρι στιγμής όπως θα έπρεπε να αγωνίζονται. Αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση που έχω να σας δώσω. Δεν είναι πάντα θέμα του προπονητή ποιος αγωνίστηκε σε ποια θέση και πώς έγινε. Έχει να κάνει με τη γενικότερη λειτουργία της ομάδας και με την ποιότητα. Expect to see. I don't know, we will see because Sabo also play on a wing in his career. And Coro play last game. I wasn't satisfied what he offered to the team, so that's why I put Sabo in the front of Kroesis. Αυτό με το Σάμπο θα το δούμε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του σε αυτή την πλευρά. Σχετικά με τον Κοροβέση, έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν έμεινα απολύτως ικανοποιημένος, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε σήμερα. I don't know. I don't know about this detail. It's very difficult to analyze, yeah. I just can repeat what I said before. That when we are a good team who need to give everything 90 minutes if we want to take even 1 point and not even 3 points. So, and then depends. In the end, it's football always about the individual. The guys from them took the ball, passed three players, scored the goal. Είναι μια λεπτομέρεια που είναι δύσκολο να την αναλύσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που είπα και πριν και εγώ και λέω γενικότερα, είναι ότι είμαστε μια ομάδα η οποία πρέπει να παλέψει 90 λεπτά για να πάρει έστω και τον ένα βαθμό, όχι τους τρεις. Και στο ποδόσφαιρο έχει να κάνει και με την ατομική ποιότητα. Όπως είδαμε, ο παίχτης του Αστέρα πέρασε τρεις δικούς μας ποδοσφαιριστές και σκόραρε τον γκολ. No, they changed something, but the main way of how they play is to have a foul on a half time and put the long ball 50 meter long. So this is what Atromitos playing. So it's not my preferred football, but you can win also in this kind of football. So this is about Atromitos. And they show this. And there was one special guy in a t-shirt today, which color has? Not black. Who also a little bit help to them. Not in black, but in blue. It was very special today. Unbelievable. Άλλαξε κάποια πράγματα ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κυρίως το τρόπος παιχνιδιού του ήταν να γίνει κάποιο φάουλ και να κάνει τη μακρινή παλιά. Δεν είναι το στυλ ποδοσφαίρου που εμένα μου αρέσει. Είναι ένα στυλ ποδοσφαίρου το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, μπορεί να κερδίσεις με αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που μου αρέσει εμένα. Και ο Αστέρας σήμερα, εκτός από τους δικούς του ποδοσφαιριστές, είχε και έναν έξτρα παίκτη που φορούσε διαφορετικού χρώματος φανέλα και η απόδοση του ήταν απίστευτη. It's always tension. It's always tension, guys. So, but I want to discuss first with the players to see why second half we didn't play our football, you know, what's happened. Because this is what I'm disappointed most of. Πάντα υπάρχει ένταση, πάντα υπάρχει πίεση. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσω με τους ποδοσφαιριστές μου για να δω για ποιο λόγο στο δεύτερο μήχρονο δεν παίξαμε ποδόσφαιρο και δεν παίξαμε και το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. I don't after losing, I don't have final conclusion. And we start good to this game. The mentality was good from the beginning,
But just very strange. The second half happened very strange. So, but we need to change fast. There is a new game on Thursday and a new challenge. Μετά από μια ήταν δύσκολο να βγάλεις ασφαλείς συμπεράσματα. Αυτό που μου άρεσε είναι στην αρχή ότι μπήκαμε τη σωστή νοοτροπία, παίξαμε για ένα ημίχρονο το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ήταν τελείως διαφορετική, αλλά πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Έχουμε καινούργιο παιχνίδι την Πέμπτη και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Are you satisfied with no, but this is not problem. Set up, set play, corners. It's, we are working hard in that and I'm talking all the time. To don't lose the focus, you know. So I know there's a problem, but I only can work harder in this. Το γκολ από τα γκολ από τα σημαίνια γενικά δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα και το αν είμαστε καλυμμένοι. Είναι θέμα συγκέντρωση, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε σκληρά, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα για να το διορθώσουμε. And about the speed, about the pace of the defenders, because we had the problems in the counter attack of Asteras. No, the counter attack was after they winning. You know, we were risking a little bit because it's the same. Lose 2-1 or 3-1 is the same, so we was a little bit risking, but okay. Όχι, αντιπιθέσεις ήταν στο τέλος του παιχνιδιού που εμείς είχαμε επιλέξει να ρισκάρουμε γιατί είτε χάσεις 2-1, είτε χάσεις 3-1 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό θεωρώ ότι παρουσιάστηκε αυτή η εικόνα.